Καλημέρα, χαίρετε. Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 και το πρωινό μας vlog έχει τίτλο «Προσωπική ιστορία, δύσκολα βιώματα, δύσκολη ζωή». Είναι μια ιστορία που είχε στείλει μια φίλη, η οποία είναι γλυκύτατη αυτή η κοπελά και το γνωρίζω εξιδίας ότι είναι γλυκύτατη γιατί σε κάποια φάση μου είχε στείλει ένα update και εγώ δεν κατάλαβα πως ήταν update και τις είχα στείλει πριν λίγε μέρε, αυτό το μήνυμα που στέλνω ότι από 8 Απριλίου έχω σταματήσει να παίρνω email κλπ. Και, και ήταν πάρα πολύ ενσυναισθητική η απάντηση τη. Λοιπόν, Καλησπέρα σα. Είμαι μια κοπέλα 24 ετών, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην επαρχία και έπειτα διαμένω σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Έμαθα για σας όταν νοσηλεύτηκα στο νοσοκομείο το Φεβρουάριο του 2017. Η ασθενή δίπλα μου μου μίλησε για εσά και τι εκπομπέ σα που προβάλλονταν μέσω του YouTube. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγοντα από το νοσοκομείο, μια και έχω μεγαλώσει σε προβληματική εντό αγωγικών οικογένεια, έψαξα για εσά και είδα πολλά από τα βίντεό σα. Βλέποντα τα βίντεο, ξεκίνησα περισσότερο να προσπαθώ να κατανοήσω τον εαυτό μου και τι συμπεριφορέ μου. Και αυτό είναι ο σκοπό του βίντεο, τη ψυχοεκπαίδευση. Και ψυχοεκπαίδευση σημαίνει να μπορέσω να υποψιαστώ, να πάρω κάποιε γνώσει ώστε να μπορώ να καταλάβω λίγο γιατί λειτουργώ εγώ με του τρόπου που λειτουργώ και γιατί λειτουργούν και γύρω μου με του τρόπου που λειτουργώ. Αυτό που βιώνω είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν έχω το θάρρο να εκφράζω τη γνώμη μου και βιώνω αισθήματα ντροπή καθημερινά. Παλιότερα ντρεπόμουν πολύ ακόμα και να φλερτάρω, που είναι κάτι το οποίο με απασχολεί μέχρι και σήμερα, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό όπως παλιά που απέφευγα να κοιτάζω τους ανθρώπους στα μάτια λόγω ντροπής. Μιλάμε για πολύ εδώ, σε υπερβολικό βαθμό. Είναι κάτι το οποίο με δυσκολεύει και να βρω δουλειά, διότι την ώρα της συνέντευξης με πιάνει ταχυκαρδία, χάνω τα λόγια μου και δεν μπορώ να στηρίξω τον εαυτό. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε τον τίτλο. Μήπως να βάλουμε και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα της κοπέλας αυτό, που τα δύσκολα βιώματα τις, την έχουν, τη, τα δύσκολα βιώματα στην παιδική της ηλικία την έχουν ως αποτέλεσμα αρνητικό να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έχω μια μικρή προϋπηρεσία 6 μηνών πάνω στο αντικείμενο μου, αλλά στη συγκεκριμένη δουλειά με έβαλε μια φίλη μου. Όπως και σε μια δουλειά έκταχτη που δούλεψα το καλοκαίρι. Με βασανίζει πολύ ο τρόπος που αντιμετωπίζω τους ανθρώπους γύρω μου. Θα ήθελα να νιώθω ελεύθερη και να μην βγάζω στους άλλους αντικοινωνικότητα και ακαμψία. Αυτό δείχνει ότι είσαι προβληματισμένη για τον εαυτό σου, είσαι self-conscious που λέμε στα αγγλικά, δηλαδή παρακολουθείς τον εαυτό σου και τον τρόπο που λειτουργείς και δεν σου αρέσει και θα ήθελες να ήσουν πιο κοινωνική και πιο εύκαμπτη η ακαμψία που γράφεις είναι πως εννοείς ότι δυσκολεύεσαι να, να μπει στο πνεύμα ή να, στο πνεύμα της παρέας ή στο πνεύμα της συζήτηση ή να απαντήσεις γρήγορα γιατί ίσως σε κατατρέχουν εσωτερικά σκέψεις αρνητικές λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης. Θέλω να συμμετάσχω σε επαγγελματικά σεμινάρια παρουσιάζοντας εργασίες, αλλά με πιάνει τρομερό άγχος να μιλήσω μπροστά σε κοινό. Αυτό το άγχος για να μιλήσεις μπροστά σε κοινό, το λεγόμενο στα αγγλικά stage fright, είναι ένα φαινόμενο που παθαίνουν συχνά οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Συνδέεται με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και την κοινωνική φοβία. Πάλι η κοινωνική φοβία έχει ω κύριο συστατικό τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ψάξει στο κανάλι την εκπομπή για την κοινωνική φοβία που κάναμε μαζί με τον Δ. Γρηγόρη Γρηγορίου. Αν γράψει στο search του YouTube ε, Κοινωνική Φοβία Θέκλα, θα σου βγάλει την εκπομπή αυτή που κάναμε τον Γρηγόρη. Να τη δει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Θα μου επιτρέψετε τώρα να σας διηγηθώ κάποια πράγματα για το πώς μεγάλωσα. Βεβαίω. Καταλαβαίνω ότι τα προβλήματα που βιώνω προέρχονται από τα βιώματα μου. Ωστόσο δεν μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου όσα βίντεο ή βιβλία ψυχολογίας και αν έχω διαβάσει. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχεις γράψει. Μη σου πω ότι αυτό θα βάλω τίτλο. Καταλαβαίνω ότι τα προβλήματα που βιώνω προέρχονται από τα βιώματα μου, ωστόσο δεν μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου με όσα βίντεο ή, ψυχολογίας, βίντεο ή βιβλία ψυχολογίας έχω διαβάσει. Αυτό ακριβώς το συμπέρασμα, αυτό ακριβώς το συμπέρασμα είναι και η ουσία. Είναι και η ουσία αυτής της συνεχούς προτροπής που κάνω για ψυχοθεραπεία. Αυτή είναι και η ουσία. Αυτό τον καιρό διαβάζω το βιβλίο σας «Ψυχολογικός πόλεμος». Όσον αφορά τα βιώματα μου από την παιδική ηλικία, θυμάμαι περισσότερο τα αρνητικά και συγκεκριμένα τη μητέρα, η οποία με κλείδωνε στο κεντρικότερο δωμάτιο του σπιτιού και με χτυπούσε δίχως λύπηση. Λυπάμαι πάρα πολύ, αγάπη μου. Λυπάμαι ή τι φορέ που έμπαινα στο δωμάτιο, εγώ και τα δυο μου αδέρφια κοιμόμασταν στο ίδιο δωμάτιο, μέχρι που ενας ένα ένα έφευγε για σπουδέ, ή την τουαλέτα σπρώχνοντα την πόρτα και βάζοντα πράγματα από πίσω που σαν παιδί δεν είχα τη δύναμη ενό ενήλικα. Δηλαδή εννοεί ότι έμπαινε στο δωμάτιο και βάζει πράγματα από πίσω για να μην ανοίξει να σε δύρει, ε? Πάντα θυμάμαι ότι ξεσπούσε σε μένα περισσότερο σε σχέση με τα αδέρφια μου. Δεν ξέρω αν έφταιγε το ότι ήμουν η μικρότερη. Μέχρι σήμερα στηρίζει, υποστηρίζει ότι καλώ έπρατε, καθώ ήμουν πάρα πολύ άταχτη. Τι λέει ρε. Καλώ έπρατε, έπρατε να δεν είναι το παιδί τη. Έγκλημα έπρατε να τη πει. Εγκληματικό έπρατε. Κακό και εγκληματικό έπρατε. Ο πατέρα μου δεν έχει πειράξει ποτέ. Ο πατέρα σου δεν σε έχει πειράξει ποτέ, αλλά δεν σε έχει προστατεύσει και από τη μάνα σου. Ήταν bystander απαθή παρατηρητή. Δηλαδή ήξερε ότι στο σπίτι του γινόταν αυτό και δεν έκανε κάτι. Πολλέ φορέ η μάνα μου μα έβαζε να χτυπάμε τον πατέρα ή να κλειδώνουμε το σπίτι το βράδυ και αν ερχόταν από την πόρτα του δωματίου να χτυπήσει για να το ανοίξουμε, μα έλεγε να μην το κάνουμε. Α, καλά. Ήταν και ο πατέρα σου θύμα τη βία τη μάνα σου. Δηλαδή, πόσο εγκληματικό είναι αυτό. Να βάζεις τα παιδιά σου να δέρνουν τον πατέρα τους. Ή αν τους, να, να κλειδώνει τον άντρα σου έξω και αν χτυπάει από το παράθυρο να μην μέσα, να λες τα παιδιά μην το ανοίγουν. Ο πατέρας μου καθόταν το καφενείο του πατέρα του για να παίρνει κάποιο χαρτζιλίκι ή να μας φέρει λιχουδιές, γιατί οι παππούδες δεν τον άφηναν. Υπήρχε και υπάρχει ένα μίσος προς τη μητέρα μου και μας τα παιδιά, διότι η μητέρα μας είναι ξένη. Είναι πολύ πλοκό το θέμα στην οικογένεια. Δηλαδή, έτρωγε απόρριψη μάνα από τα πεθερικά τη, ο πατέρα σου προφανώ άβουλο και συνεξαρτόμενο μέσα στη μέση. Η μητέρα μου πολλέ φορέ μα έλεγε πω όταν ήμασταν μικρά ο πατέρα τη χτυπούσε. Μια φορά έτυχε και βρεθήκαμε μπροστά σε συμβάν όπου προηγουμένω ο πατέρα μα είχε βρεθεί ερωτικά με άλλη γυναίκα. Η μητέρα μα έβαλε να τη βρούμε και αφού τη βρήκαμε, μα είπε να τη χτυπήσουμε. Γενικώ, παιδί, θυμάμαι μια φορά τη μητέρα μου, έπειτα από αυτό το συμβάν, να ήρθε με αίμα σπίτι χτυπημένη από τον πατέρα. Δηλαδή, μιλάμε για βία μεταξύ του ζευγαριού, ψυχική βία, σωματική βία. Πολύ άσχημα πράγματα. Δύο φορέ η μητέρα μου είχε σπάσει με πέτρα το παρμπρίζ του αυτοκινήτου μετά από το συμβάν με την άλλη γυναίκα. Μέχρι να το αλλάξουμε, θυμάμαι που με πήγε ένα φροντιστήριο και ντρεπόμουν, γιατί συνέχεια ερχόντα στο μυαλό μου οι, οι άσχημε αναμνήσει αγάπη μου πέρασε πάρα πολύ. Το πρόβλημα που εξακολουθεί να υπάρχει είναι η μητέρα, η οποία δεν με αφήνει να μιλάω όταν επικοινωνούμε και μιλάει πάντα μόνη τη φωνάζοντα. Η μάνα σου είναι... χρειάζεται ψυχίατρο πηγόντω. Όχι μόνο ψυχολογό και ψυχίατρο. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει να με κάνει να έχω συστήματα μειονεξία και κατωτερότητα απέναντι στου άλλου ανθρώπου. Δηλαδή προβάλλει πάνω σου τα δικά τη κομπλεξιλίκια στην ουσία. Από μικρή και στην εφηβεία συνέχεια με έβριζε και με συγχωρείτε πολύ για τι εκφράσει που θα πω χαρακτηρίζοντα με μπι πουτάνα. Τρελή, ανερούβαλη και απρόσεχτη οπότε έσπαγα κάτι πλέοντα πιάτα ή από, κά, από κάτι, ή από κάτι άλλο που δεν πετύχαινα. Η μητέρα σου είναι επικριτική και έχει την επικριτικότητα, τη συνεχή επικριτικότητα που αφού έχει διαβάσει το ψυχολογικό πόλεμο και έχει διαβάσει και το σχετικό κεφάλαιο για τη συνεχή επικριτικότητα. Ακόμη και τώρα με υποβιβάζει μπροστά σε άλλου. Για παράδειγμα, όταν κάποιο απευθύνεται σε μένα ρωτώντα με κάτι, παίρνει τον λόγο και απαντάει στη θέση μου. Ακαλά. καλά. Α, καλά, η μάνα σου. Τη έχω επισημάνει να μην το κάνει και ο αδερφό μου τη έχει πει πριν από κάποια χρόνια να μην με λέει πιπ, διότι αυτό ήταν αιτία να αισθάνομαι έτσι, παρόλο που μου αρέσει το συντηρητικό ντύσιμο και να μην τολμώ να κοιτάξω κάποιον άντρα στα μάτια από ερωτική επιθυμία. Μα έχει προβάλει πάνω σου πολλά κομπλεξιλίκια τη η μάνα σου. Ένιωθα πολύ απέσια να είμαι παρθένα και να με χαρακτηρίζει έτσι, εγκληματική η συμπεριφορά τη μάνα σου. Και ολονών δηλαδή, γιατί ένα σύστημα είναι όλο αυτή, η μάνα σου, ο πατέρα σου, ο σου. Μετά την πρώτη μου ερωτική σχέση, με κατηγορούσε ότι είμαι ανάξια και έτσι που είναι ο χαρακτήρα μου δεν θα με θέλει ποτέ κανεί. Όσου συντρόφου είχα μέχρι τώρα, του γνώρισα από εφαρμογή γνωριμιό γιατί εξοντρεύομαι να φλερτάρω. Μέχρι κάποια χρόνια πριν, πίστευα και εγώ, όπω περιγράφετε και εσεί στο βιβλίο σα, ότι είχα μεγαλώσει στην καλύτερη οικογένεια και ήμουν ο καλύτερο άνθρωπο στον κόσμο, παρόλη την τροπή και μειονεξία που ένιωθα καθημερινά. Όταν συνειδητοποίησα πω δεν είναι έτσι, ξεκίνησε ο κόσμο μου να καταρρύπτεται. Πρόσφατα, μην μπορώ να το διαχειριστώ μόνη μου όλα όσα μου συμβαίνουν, απευθύνθηκα σε κέντρο ψυχική υγεία του Δήμου, καθώ δεν διαθέτω χρήματα να πω σε κάποιον ιδιότητα. Μου πήραν ένα σύντομο ιστορικό και αναμένω επίσκεψη σε ψυχολόγο. Και έχουμε και update, το οποίο είναι ελπιδοφόρο. Καλημέρα σας Κελγυρία Θέκλα. Καλημέρα. Αυτές τις μέρες περιμένω με ανυπομονησία το email μου σε vlog. Σε συνέχεια της προηγούμενης μας επικοινωνίας, θέλω να προσθέσω ότι δύο μήνες τώρα εργάζομαι σε τίμα που θα ήθελα πολύ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Που για μένα αυτό είναι τεράστιο κατόρθωμα μετά από τι επανελειμμένε απορρίψει από εργοδότε που είχα. Μπράβο, μου, χαίρομαι για σένα. Τώρα όμω, σαν να μου πέρασε αυτό ο ενθουσιασμό και δεν ξέρω τι μου φταίει. Ο εγκλισμό στο σπίτι, το ότι υπάρχουν αντιδράσει υποτίμηση από ορισμένου συναδέλφου, ή ότι δεν ξέρω να χαίρομαι με τι επιτυχίε μου. Μήπω και τα τρία, μήπω και το ότι σταμάτησε στην ψυχοθεραπεία. Σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι από νέου συναδέλφου έμαθα ότι οι παλιοί συνηθίζουν να φέρονται άσχημα στου νέου, δεν του κάνουν καψόνια. Κακό. Ο προϊστάμενο είναι καλό και μου έχει πει ότι αν αντιμετωπίσω οποιοδήποτε πρόβλημα να τον ενημερώσω. Ωστόσο, δεν θέλω να αναφέρω κάτι γιατί ενώ ξέρω πω δεν συμπεριφέρονται τίμια, δείχνω κατανόηση στο ότι είναι καθαρά θέμα διανόηση και αντίληψή του. Άμα έχει αυτή τη δύναμη, μπράβο. Μπράβο. Γιατί αντιλαμβάνει ότι δεν έχει να κάνει με σένα, αντιλαμβάνει ότι έχει να κάνει με αυτού. Και αντιλαμβάνεσαι ίσω ότι αν πα τώρα που είναι νωρί, που είναι οι πρώτοι δύο μήνε που έχει πιάσει δουλειά, να κάνει παράπονο στον προϊστάμενο, και ο προϊστάμενο μπορεί να του κάνει παρατήρηση, αυτό μπορεί να γυρίσει εναντίον σου μπούμεραγκ. Φαντάζομαι έτσι το σκέφτεσαι και πρέπει να το έχει συζητήσει και με την ψυχολόγο σου. Κάποιε φορέ, ακόμη και ένα Γιάνν, μπω, ορισμένοι δεν θα απαντήσουν. Ακαλά. Λέει, άνθρωπο που, λέει, υπάρχει μια κυπριακή παραμία που λέει αυτό που του μιλά και δεν απαντά και δεν σε χαιρετά, πάρ το στο μπαζάρι και όσα σου δώσουν, δώσ τον. πούλεις τον όσο νόσο. Δηλαδή, δεν αξίζει ένα άνθρωπο που δεν αντιχαιρετάει. Όταν είμαι βάρδια με παλιού, νιώθω ορισμένε φορέ μειονεξία γιατί και βοήθεια να ζητήσω ότι τη δίνονται σαν ασχετώντα. Και φαντάζομαι αυτό είναι ένα πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι άνθρωποι σε μια δουλειά που έχει πολύ προσωπικό και οι παλιοί γίνονται κλίκα και τα βάζουν με του νέου. Είναι και το θέμα χαμηλή αυτοεκτίμηση που έχω που τα καταλογίζω όλα σε μένα που σου φταίω και δυσκολεύομαι να μιλάω. Νιώθω πω οτιδήποτε και να πω θα είναι βλακεία και χάνω ορισμένε φορέ τα λόγια μου ακόμα και σε χαλαρέ συζητήσει στη δουλειά. Κρίνω τον εαυτό μου, πώ με έχουν καταλάβει, πώ δεν μιλάω πολύ και πώ γι' αυτό δεν με θέλουν. Εγώ νομίζω ότι δεν σε θέλω, γιατί είσαι νέα. Όλου του νέου φαντάζομαι να του θέλω. Ξέρω πω αυτό είναι δυσλειτουργικό, αλλά είναι δύσκολο να ελέγχω τον εαυτό μου. Στην αρχή όταν πήγα δεν ήμουν έτσι, αλλά λόγω τη δουλειά σταμάτησα να πηγαίνω στην ψυχολόγο και τώρα λόγω τη καραντίνα. Θέλω πολύ να τη δω και δεν μπορώ. Νομίζω να, να μιλήσει με την ψυχολόγο σου για να κάνετε συνεδρίε με στο Skype. Όσον αφορά τα προσωπικά μου, το Μάιο κλείνουμε ένα χρόνο με το φίλο μου. Μπράβο! Τώρα είναι εκτό και θα παραμείνει εκεί ακόμη. Ευτυχώ όμω με εκείνον είναι όλα καλά. Τα βίντεο σα στο YouTube είναι μια πολύ ευχάριστη παρηγοριά για όσα δύσκολα αντιμετωπίζω στη ζωή μου και σα παρακολουθώ καθημερινά. Σα εκτιμώ πολύ ω άνθρωπο και πολλέ φορέ μιλάτε στην καρδιά μου με όσα λέτε. Στέλνω την αγάπη μου, εύχομαι να είστε πάντα ευτυχισμένοι και να σα έρχονται όλα κατευχή. Λοιπόν, κουκλάρα μου, πρέπει να τη συνεχίσει τη ψυχοθεραπεία σου, να μιλήσει, να επικοινωνήσει με την ψυχολόγο σου και να ρωτήσει αν υπάρχει τρόπο να γίνει μέσω Skype. Είπε ότι σε υπηρεσίε του Δήμου έχει γνωρίσει τη ψυχολόγο, αλλά όλε οι υπηρεσίε ψυχολόγων πλέον γίνονται μέσω Skype τώρα με την πανδημία του κορονοϊού που είναι αυτέ τι μέρε και, και, το lockdown που μένουμε σπίτι. Ε, αυτή την περίοδο είσαι σε πάρα πολύ καλή φάση είναι πολύ σπουδαίο που βρήκε δουλειά εκεί που ήθελε. Είναι πολύ σημαντικό που έχει τη σχέση σου και είναι καλή η σχέση σου και είστε σε καλή φάση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που ξεκίνησε τη ψυχοθεραπεία σου, να συνεχίσει τη ψυχοθεραπεία σου και τώρα είναι η περίοδο που θα κάνει τη μεγαλύτερη πνευματική και ψυχική πρόοδο μέσα σου. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαι εξαιρετικά άτυχη να γεννηθεί σε εκείνη την οικογένεια. Με έναν πατέρα, ο οποίο προφανώ είναι αγόμενος και φερόμενος από τους γονείς του, έτσι όπως τον περιγράφεις, ο οποίος προφανώς έχει κακοποιήσει τη μάνα σου, του αρχίσει αυτή να αντεπιτίθεται. Είναι κακοποιητική η σχέση τους μεταξύ τους και δυστυχώς κακοποιούν και σας τα παιδιά. Είναι πολύ τραγικά και θλιβερά πράγματα να γίνονται γονείς άνθρωποι που δεν έχουν την οριμότητα να κάνουν μια απλή σχέση μεταξύ τους, πόσο μάλλον να γίνουν γονείς εννοείται ότι είναι απαράδεκτο που ο πατέρα σου την απάντησε, εννοείται ότι είναι απαράδεκτο που η μάνα σου σε έδερνε, εννοείται ότι είναι απαράδεκτο που η μάνα σου σα έβαζε να τον πατέρα σα, εννοείται πω είναι όλα, όλα απαράδεκτα. Είσαι εξαιρετική. Απ' τα αγκάθη βγαίνει ρόδο, έτσι λέει στην Κύπρο, απ' τα βγαίνει ρόδο και στην Ελλάδα νομίζω το λένε αυτό. Δηλαδή είσαι από εκείνε τι περιπτώσει των επιζώντων. Που ενώ έχει γεννηθεί σε μια καθόλου αντισυλλειτουργική οικογένεια, έχει εξελιχθεί σε ένα Εξαιρετικά λειτουργικό πρόσωπο παρόλο που ίδια δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει ότι είσαι λειτουργική. Είσαι πολύ λειτουργική. Η ντροπαλότητα που έχει και η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι και απότοκο τη ηλικία, όχι μόνο του τρόπου με τον οποίο έχει μεγαλώσει. Και τώρα είναι η ώρα να επενδύσει τον εαυτό σου με την ψυχοθεραπεία. Μην την αφήσει, σε παρακαλώ πολύ. Μην ε, ε, Ξέρω ότι η δουλειά σου είναι δύσκολη. Ξέρω ότι είναι πολλέ ώρε τη δουλειά σου. Βρε τρόπο να την κάνει. Και μπορεί να κάνει και συνεδρίε με στο Skype, όπω έχουμε πει. Ή ίσω τώρα που έχει βρει δουλειά, να μπορεί να, να πα σε κάποιο ψυχολόγο που να είναι ιδιώτη και να μπορείτε να κάνετε συνεδρίε με στο Skype και ίσω και νωρί το πρωί, αργά το βράδυ, όχι ώρε γραφείο. Εντάξει. Σε παρακαλώ. Επένδυσε πάνω στον εαυτό σου. Επένδυσε στη ψυχοθεραπεία σου. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει να κάνει στον εαυτό σου. Και όπω έχω πει και πότε ήταν προχθέ το βράδυ, που ήταν η. Σε ένα από τα Uh, τα vlogs των προηγούμενων ημερών μου μιλούσα στον 23χρονο φοιτητή, αυτό που είναι ένα χρόνο μικρότερο από σένα, μπορεί όντω να έχει μια υγιέστατη ζωή, αλλά πολύ μειωμένε και από απόσταση σχέσει με την οικογένεια σου, με τη μάνα σου κόψε τα πολλά πολλά. Κόψε τι πολλέ κουβέντε στο τηλέφωνο με τη μάνα σου, κόψε να δίνει αναφορά στη μάνα σου, προσπάθησε να δημιουργήσει το δικό σου φιλικό υποστηρικτικό κύκλο που να μην έχει καμία σχέση με εκείνο το τοξικό περιβάλλον. Και έχεις όλα τα φόντα για να ζεις μια υγιέστατη ζωή. Σου στέλνω την αγάπη μου, κορί μου. Καλημέρα.